μήνυμα που θέλουμε να δώσουμε προς όλους αυτούς που δύο μέρες τώρα διέλυσαν το συνέδριο της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδας, δεν επέτρεψαν στους πραγματικούς αντιπροσώπους των εργαζομένων από τους χώρους δουλειάς από όλη την Ελλάδα να πραγματοποιηθεί ένα γνήσιο εργατικό συνέδριο, να δώσουμε ένα μήνυμα. Μην καρτεράτε να λυγίσουμε ούτε για μια στιγμή και να τους πούμε ότι παρά τη θέλησή μας, τη θέληση των αντιπροσώπων, να ξέρουν ένα πράγμα που θέλαμε και θέλουμε να γίνει συνέδριο. Όπου να κρυφτούν, σε όποιο γραφείο, όπου και να πάνε, θα τους ξετρυπώσουμε. Θα μας βρίσκουν συνέχεια μπροστά τους. Και επειδή εμείς είμαστε πραγματικοί εκπρόσωποι εργαζομένων, γυρνώντας πίσω ο καθένας στον κλάδο του, πρέπει να κάνουμε πλήρη ενημέρωση των συναδέλφων μας, των εργαζομένων, για το τι έγινε αυτές τις δύο μέρες εδώ. Ένα συνέδριο που πήγαν να κάνουν με εργοδότες, μαϊμούδες και με μπράβους. Αυτό είναι. Εμείς λοιπόν θα συνεχίσουμε. Ένα είναι λοιπόν αυτό, ενημερώνουμε τους εργαζόμενους. Δεύτερον, κάνουμε περιοδίες, συσκέψεις, συγκεντρώσεις στους χώρους δουλειάς μπροστά και στο συνέδριο της ΓΕΣΕ. Ήδη συνεχίζουμε στην Καλαμάτα τη εβδομάδα που μας έρχεται περιοδίες στους χώρους δουλειάς. Την Τρίτη 26 του μήνα δίνουμε συνέλευση τύπου στα μέσα μαζικής ενημέρωσης της περιοχής, της Καλαμάτας. Στις 1 του Μάρτη συνεχίζουμε με εκδήλωση των συνδικάτων της περιοχής με θέμα το εργατικό κίνημα. Και βεβαίως την μέρα έναρξης του συνεδρίου της ΓΕΣΕ προχωράμε σε μεγάλη συγκέντρωση στο ξενοδοχείο όπου θα πραγματοποιηθεί το συνέδριο. Δεν θα γίνει συνέδριο στα Μουγκά, θα γίνει συνέδριο παρουσία συνδικάτων και εργαζομένων. Με δύο λόγια δηλαδή, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην Καλαμάτα. Να καταλάβουν να αισθανθούν μάλλον την ανάγκη, να καταλάβουν δηλαδή ότι εδώ θα γίνει συνέδριο. Αν θα γίνει. Να καταλάβουν την ανάσα μας. Την ανάσα των εργαζομένων. Και όχι εδώ, όπως δύο μέρες εδώ, πάγαμε στη μάπα και ολεξία όλα αυτά τα σκουπίδια που μας έφεραν εδώ. Μπράβους ανθρώπους της νύχτας, θα το ξαναπούμε, ποινικούς, καταδικασμένους, Καραγεωργόπουλοι, Βασιλόπουλοι και Σία. Με την καθοδήγηση των εργοδοτών και με την υψηλή εφορτία βεβαίως της εργοδοσίας, αλλά και της ίδιας της ΓΕΣΕ, του Παναγόπουλου. Λοιπόν θα το πληρώσουν αυτό που έκαναν μέσα στους εργαζόμενους. Να τους γυρίσει την πλάτη ο κόσμος. Να μην βρίσκουν τρόπο και τόπο να σταθούν. Αυτό νομίζουμε ότι πρέπει στην ουσία να γίνει. Να δυναμώσουν τα συνδικάτα που παλεύουν κάθε μέρα ενάντια στο κεφάλαιο της κυβερνήσης του και σε όλες αυτές τις αντιλαϊκές πολιτικές. Έτσι πρέπει να πάμε το επόμενο διάστημα. Μαχητικά, αποφασιστικά, όπως ξέρουν να κάνουν τα ταξικά συνδικάτα. Αυτός είναι ο δρόμος. Αυτόν έχουμε επιλέξει και ας λένε εδώ διάφορα, γιατί αύριο θα βγουν, μπορεί και σήμερα, να μας πούν
με ανακοίνωση να μας καταγγείλουν ότι εμείς ευθυνόμαστε οι αντιπρόσωποι εδώ των συνδικάτων που δεν έγινε συνέδριο. Θα τους απαντήσουμε, όπως είπαμε. Και εδώ πρέπει να απαντήσουμε όχι μόνο γενικά. Θα πρέπει με βάση τη γενική ανακοίνωση το κάθε συνδικάτο να βγάλει ανακοίνωση για το ποιοι ήθελαν να γίνει συνέδριο και ποιοι δεν ήθελαν. Αυτό νομίζουμε ότι είναι η ουσία της όλης υπόθεσης. Συνεχίζουμε λοιπόν και να ευχαριστήσουμε και τους εργαζόμενους του ξενοδοχείου που μας βοήθησαν αυτές τις δύο μέρες. Έχει σημασία να και οι συνάδελφοι εδώ, γιατί ξέρετε και το σωματείο του ξενοδοχείου έβγαλε ανακοίνωση για το τι συνέδριο γίνεται εδώ. Να ξέρουν και οι εργαζόμενοι του ξενοδοχείου τι σόι συνέδριο πήγε να γίνει εδώ ή γιατί δεν έγινε και το ποιος ευθύνεται. Λοιπόν, αυτά, καλή δύναμη σε όλους. Συνεχίζουμε και είπαμε, δεν κάνουμε ούτε ρούπι πίσω από ό,τι έχουμε πει.